ανισότυπα από το χθεσινό παιχνίδι. Είπαμε, η Κάνδη μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι. Ο Τσουνταλή, τέλος πάντων, ο Μαροκινός, δημιούργησε πολλά προβλήματα στα μετώπισεν του ΠΑΟΚ. Δεν είναι η πρώτη ευκαιρία. Η ποιότητα είναι λίγες φορές όπου πήγε χαμηλά. Εκεί έπρεπε να πάει χαμηλά. Αυτοί κάναν το λάθος και φορτώσαν περισσότερο παρά να παίξουν με αυτόν. Έκαναν λάθος προσέγγιση στο επιθετικό τους παιχνίδι. Ήταν οι τρεις στόπερ όπως ήταν. Δεν παίξαν και με αυτόν χαμηλά την μπάλα. Πήγαν από την άλλη μεριά και φορτώνανε. Σπατάλησαν πολλές τέτοιες ευκαιρίες. Πάντως είχε πολλά κενά ο ΠΑΟΚ, ειδικά από την μεριά που κινούνταν στην επίθεση ο Μαροκινός. Η δεύτερη ευκαιρία νομίζω έχει και πάλι αυτόν πρωταγωνιστή. Εδώ είναι η δεύτερη φάση. Τελείωσε ανόχτως, θα βγάλει την σέντρα, θα περάσει out. Χτύπησαν τον Βιερίνη και τον Μπίσερμαν, αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, το είχαν δει αυτό. Το είδα και από το πρώτο μάτς, χτυπούσαν από εδώ. Πάντως ο ΠΑΟΚ ευτύχησε επιλέξει να προηγηθεί και έτσι να έχει την ευκαιρία να διαχειριστεί όπως ήθελε το παιχνίδι. Εδώ κοίταξε, τρία διαδοχικά λάθη. Όταν δεν βάζεις γκολ, έχεις αυτό το στόπερ τώρα. Αυτόν εγώ δεν τον έπαιρνα ούτε φύλακα στο Μακεδονικό, στον Ανδρώνη να τον έχω. Θα μπαίναν οι κλέφτες εκεί, οι παραβατικοί, θα κλέβαν τις μπάλες, τι έκανες, κοιμόμουν θα έλεγε. Μα κοιμάται όρθιος, δεν το βλέπεις. Και τρεις ίδιοι κιόλας. Δεν μπορώ να πω τι ίδιοι. Μονοκόμματοι. Πες το, ο Μπάμπης είναι ξύπνιος, να μην μας πάλι το... Ναι. Μας κάνει πορτοσάλτες, να πούμε. Ναι. Τρεις ίδιους τέτοιους, ναι. Τους βάζει σε τσόντα του Σιρινάκι μόνο να παίξουν. Όχι στόπερ. Τρεις τέτοιους ίδιους. Δεν ξέρω, δεν έχω δει. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε να δούμε ευκαιρία με τον Τσουνταλή από πάσα του ΟΦΕ, του πρώην Ερυθρόλευκου. Άσου. Εδώ βάλαμε... Και αυτός μεταγραφή θέλει και λάδι σε κάνα δύο φορές ο ΦΟΕ. Τρίχες. Με απογοήτευσε και στα δύο μάτς αυτός. Και στην Τούμπα με απογοήτευσε. Περίμενα πιο πολλά από αυτόν. Πάντως, σε αρκετές φάσεις ανοργάνωτη, εντάξει, βλέπουμε ότι είναι πίσω με έναν, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε παίκτες ο ΠΑΟΚ. Αυτές είναι δύο φάσεις κάθετα που μπήκανε και κάνανε καλές ευκαιρίες. Σπατάλησαν άλλες 30. Ναι. Με πλευροκοπήσεις και σέντρες. Μία από αυτές πολύ... έγινε γκολ όμως, έτσι από την σέντρα του, ναι. Σαμουάζ, ο Ντεπουάρτ έκανε με κεφαλιά το 1-1. Εδώ τώρα δεν έχει επιδείξει κανείς. Ναι. Κοίτα, ο Κρέσπο είναι και... Και πάγωσε ο Ραπτόπουλος πάνω που να πήγε τον Κρέσπο σε λίγο πάλι. Ήταν πάντως πολύ βαριά ομάδα, δυσκίνητη σε γενικές γραμμές η Γάντη. Ναι, δεν ήταν... είχε αυτό το κάτι παραπάνω σαν ενέργεια. Ενώ στηρίζεται στο τρέξιμό της, δεν μπόρεσε να το βγάλει. Γιατί και ο ΠΑΟΚ είναι πιο κουρασμένος και ο φετινός ΠΑΟΚ δεν είχε τη φρεσκάδα της προηγούμενης έκδοσης του Λουτσέσκου. Είναι μια ομάδα που είναι πιο αργή. Αλλά δεν μπόρεσε εκεί να τον χτυπήσει η Γάντη και σαν ποιότητα υστερεί σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Ναι, σε σημείο που δεν θέλω να αποδομήσω βέβαια την πολύ μεγάλη επιτυχία του ΠΑΟΚ, αλλά βλέποντας τη Γάντη, δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί είναι τόσο ντόρος για αυτήν την ομάδα και πώς έφτασε και μέχρι εδώ. Αν εξαιρέσουμε το Μαροκινό μπροστά, που εντάξει είχε κάποια πλαστικότητα στις κινήσεις του και μια τεχνική, δεν ήταν κάτι άλλο. Για να τους δώσουμε ένα credit, έφτασε εδώ η ομάδα της προηγούμενης σεζόν επί της ουσίας. Κάναν, ναι, τις διακοπές στο Γενάρη, ξεκινήσανε να παίζουν πάλι το πρωτάθλημα από την αρχή. Οπότε ίσως η φετινή έκδοση της Γάντης, ναι, να μην είναι τόσο καλή. Σωστό. Αλλά θεωρώ ότι και η προηγούμενη ομάδα της προηγούμενης σεζόν, μάλλον, δεν πρέπει να έχει και τόσο μεγάλη διαφορά, να είναι τόσο πολύ πιο εντυπωσιακή. Ναι, ναι. Έστω και έτσι ο ΠΑΟΚ είναι στην οκτάδα, έχει γράψει ιστορία. Βέβαια τώρα απέναντί του θα βρει μία Μαρσέιγ. Πώς είναι στην κλήρωση? Νομίζω ότι από το ταμπλό που υπήρχε, η Μαρσέιγ είναι η ομάδα που έχει τις περισσότερες πιθανότητες. Γιατί γενικά τα τελευταία χρόνια η Μαρσέιγ είναι μια πολύ ιδιαίτερη ομάδα στη Γαλλία. Είναι μια μεγάλη ομάδα η οποία όμως δεν έχει καταφέρει να επαναλάβει τις επιτυχίες που είχε κάποτε. Έχει βέβαια έναν εκπληκτικό προπονητή. Έτσι, ο Σαμπαόλη είναι πολύ αδικημένος, αλλά είναι από τους καλύτερους Λατίνους προπονητές της γενιάς του. Όποιοι θυμούνται τη Χιλή στα Κόπα Αμέρικα, καταλαβαίνουν τι θέλω να πω. Απλά εγώ τώρα χαμογελάω γιατί θυμάμαι τον Έμιση, τον Νίκο, όταν τον είχε πρωτοδεί με τα τατουάζ και τα κοντομάνικα, τα σχόλια που είχε κάνει. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
αλλά είναι και λίγο αυτοκαταστροφική ομάδα. Έχει δηλαδή μια τάση σαν περιβάλλον να μην είναι και το πιο υγιές η Μασσαλία. Είναι αυτή η ιδιαιτερότητα. Πριν έρθει η Λέλα Πατσπάρη με τους Άραβες, ήταν πιο πετυχημένη γαλλική ομάδα. Παραμένει και... στην Ευρώπη. Βέβαια, πιο πετυχημένη γαλλική ομάδα, αλλά ήταν και με τίτλους εντός των συνόρων. Ανατράπηκε αυτή η σειρά λόγω των χρημάτων των Αράβων. Αλλά ακριβώς επειδή έχει αυτή την. Να μην πω κάποια βαριά λέξη. Την αυτοκαταστροφή μέσα της, είναι μια ομάδα, την εσωστρέφεια, είναι μια ομάδα που είναι πιο πιθανό για τον ΠΑΟΚ να την περάσει σε σχέση μια αγγλική και μια ισπανική που προφανώς είναι άλλο επίπεδο ή με τις υπόλοιπες που είναι πιο σταθερές στην απόδοσή και τους. Οι Ολλανδικές θα τον έτρεχαν πολύ τον ΠΑΟΚ που δεν είναι μια ομάδα χτισμένη για να την τρέχει. Όχι, όχι, φετινή ομάδα δεν είναι. Έχουμε Κωστή έστω και τηλεφωνικά. Είναι τα καλά μηχανήματα εδώ τη Θεσσαλονίκη, θα πούμε. Εντάξει, λοιπόν, να πέφτουν ολόκληρη ζωή. Μην θάβεις εδώ τον κόσμο. Πάμε λίγο να ολοκληρώσουμε με φάσεις, γιατί έχω και ένα link στο ακουστικό να μου λέει για διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, είδαμε. Πού είχαμε μείνει τώρα. Α, την. Α, ευκαιρία με Σαμουάζ για την Γάνδη. Τον γκολ το έχουμε δει. Το είδαμε, ναι, νωρίτερα. Την κεφαλαία του Ντεπουάρτ. Μετά έχει μια ευκαιρία με Ακπομ. Ο ΠΑΟΚ Ακπομ μπορεί να μην σκοράρει, αλλά νομίζω ότι έτρεξε πολύ τους αμυντικούς. Ο Ακπομ έκανε ένα καλό παιχνίδι, έφαγε ξύλο μπόλικο, απασχόλησε τρεις, πήρε φάουλ. Μπορεί να μην έκανε φάσεις και τέτοια, αλλά έκανε μια δουλειά βρώμικη, ο οποίος απασχόλησε τρία στόπερ, ένας, ιδιαίτερα ο κεντρικός ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και έδωσε ανάσες στα χαφ. Να πάνε σε αναλογία 3-3 εναντίον 3. Οπότε έκανε καλή δουλειά. Παίρνει καλά βαθμό. Δεν τον προλαβαίνανε. Το γκολ του Αουγκούστο με τον Κωστή το κουβεντιάσαμε τώρα στο ραδιόφωνο. Θέλω να τσεκάρω λίγο τον Μπάμπη τώρα. Τι σου θυμίζει αυτή η κομπίνα. Είναι βέβαια και αρκετά χρόνια μικρότερος μας, αλλά θα πρέπει να το θυμάται. Δεν το συμφέρει να την θυμάται. Όχι, όχι. Είναι Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Με αείμνηστο αλέφαντο στον πάγκο, 2-2. Ναι. Που έχει φάει τον γκολ του Τζόρτζεβιτς. Ναι, που έχει γυρίσει το μάτς, ναι. Προσπαθούσα να θυμηθώ κάποιο ντέρμπι στο Καραϊσκάκι, γιατί κάτι ανάλογο είχε πάει να πάθει ο Παναθηναϊκός και εκεί. Αλλά ναι, τώρα γύρισε πάρα πολύ. Τώρα στο μυαλό σου, τη φάση. Τώρα που μου την είπε, ναι, που δεν μου ήρθε με τη μία, όχι. Ήταν όμως σχεδόν κόπια. Ναι, έχει γυρίσει εκεί το μάτς στο 1-2. Ναι. Ναι, και στην έκβαση του σκορ, αλλά και, και στην τρόπο, φάση. Στον τρόπο, ναι. Παιδικό λάθος. Εγώ την ώρα του μάτς ήμουν σίγουρος ότι θα την κάνει και το είπα στον Κουλιανό. Με σιρτή πάσα θα το κάνει, αλλά εκεί θέλει οπωσδήποτε αριστεροπόδαρο και όχι στατικό. Ναι. Δηλαδή να έρθει από την άλλη μεριά. Την ώρα που παίρνει φόρα δηλαδή ο Βιερίνια, θα έρθει ο άλλος. Φαίνεται και με το βελάκι τώρα εδώ, με το γραφικό, φαίνεται ότι η κίνηση. Ναι. Ωραία κομπίνα, δουλεμένη στην προπόνηση. Και πόσο παίχτης δίπλα του δεν κουνιέται καθόλου, δεν έχει πάρει χαμπάρι. Δεν έχει πάρει χαμπάρι από πού του έχει έρθει. Ναι, ναι. Θύμισε λίγο ρολόι αυτό. Λοιπόν, ωραία.